Έχω κοντά μου τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, τον κύριο Ηλία Λογαρά, που παράλληλα είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου της Προπονητών Ποδοσφαίρου Αχαΐας. Και θα του ζητήσουμε καταρχάς ένα σχόλιο για το πώς εξελίχθηκε η σημερινή Γενική Συνέλευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι ήταν πολύ θετική η σημερινή καταστατική Γενική Συνέλευση. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Ήταν ομόφωνη η απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού μας, ενός καταστατικού το οποίο πρέπει να το εφαρμόσουμε για προκειμένου να ενταχθούμε σαν μέλος της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου και λόγου. Εμείς αύριο θα καταθέσουμε τα χαρτιά από το δικείο, νομίζω ότι έχουν απεργία αύριο, με θάρρο τέλος πάντων. Και από εκεί είναι θέμα ΕΠΟ να περάσει από την Εθελοντική Επιτροπή και την πρώτη Γενική Συνέλευση. Βάσει του καταστατικού της ΕΠΟ πρέπει να γίνουμε μέλη και βάσει του κανονισμού του κανονισμού ενεργοποίησης νέων μελών. Τι θα σημαίνει αυτό για τους προπονητές? Ότι θα μας υπολογίζουν πιο πολύ η ΕΠΟ. Τώρα είμαστε συνεργαζόμενος φορέας. Τώρα θα έχουμε ψήφο. Ξέρετε ότι όσοι έχουν ψήφο έχουν και άλλα δικαιώματα και τους υπολογίζουν αλλιώς και μιλάνε αλλιώς μαζί τους. Και όλα αυτά τα οποία απορρέουν από τη συνεργασία αυτή. Η προσέλευση πώς ήταν σήμερα? Η προσέλευση ήταν νομίζω κάτι παραπάνω από το αναμενόμενο. Δύο-τρεις ήδες μεταγήθηκαν για κάποιους λόγους προσωπικούς των μελών τους, δεν μπορούσαν να έρθουν οι εκπροσωποί τους. Και νομίζω ότι άμα είμαστε 37 σύνδευοι και έχουν έρθει 35, νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπα η συμμετοχή. Τι να περιμένουμε τώρα για την συνέχεια? Συνέχεια περιμένουμε να εξελιχθούν όλα καλά και ομαλά στην ΕΠΟ, να μην έχουμε τίποτα από αυτά που ακούγονται και ψιθυρίζονται και διαβάζουν σαν διάφορα site και να ενταχθούμε, να ησυχάσουμε γιατί παιδευόμαστε 4 χρόνια. Από το 2015, 4 χρόνια. Ξεκινήσαμε να κάνουμε το Δεκέμβριο του 2015 την πρώτη τροποποίηση του καταστατικού στην Καρπενήσι.